είχατε μάθει στα βιβλία τοπικής ιστορίας, στα βιβλία της Αρκαδίας. Αυτό είναι ένα βιβλίο, όπως ο τίτλος, του Εκμετόπου της Μικράς Ασίας. Μια έρευνα η οποία έγινε σε ομογενειακές εφημερίδες που έβγαιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συγκέντρωσε 128 επιστολές στρατιωτών, οι οποίες στάλθηκαν από το μέτωπο της Μικράς Ασίας σε συγγενείς στην Αμερική. Οι περισσότερες, η ταυτοποιήθηκε η καταγωγή τους, είναι Πελοποννησίων στρατιωτών και αξιωματικών. Μέσα στο βιβλίο υπάρχουν 13 συγγενειδικές επιστολές από αρκάδες οι οποίοι συμμετείχαν στη στρατιά της Μικράς Ασίας. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν από όλο το φάσμα της Αρκαδίας ή καθαρά ήταν από την Τρίπολη, της πόλης της Τρίπολης οι συμμετέχοντες. Θα αναφέρω κάποια χωριά και μάλιστα με την παλιά τους ονομασία. Λιμπερόπουλος από το Κανδρέβα, από την Ασέα. Μαρινόπουλος από την Κατσουλιά, από το Περδικονέρι. Μια συγκινητική ημερήσια διαταγή που αφορά το θάνατο του αντιπύλαρχου Σακελαριάδη από το Ίσαρι. Άλλος από τη Γλόγοβα, το Δραγοβούνι. Άλλος από τη Γρανίτσα, από την Υφασία, από ολόκληρη την Αρκαδία. Αυτοί ήταν και θανόντες, αλλά επιέζησαν κιόλας. Η πρώτη επιστολή που βρήκα μελετώντας μια εφημερίδα, την Αταλαντή στη Νέα Υόρκη, ήταν γραμμένη από στρατιώτη Δημήτριο Μπόμπο από τη Βλαχογερασιά. Χάθηκε στη Μικρά Ασία, όπως επίσης και στρατιώτης Τσεβούκας από την Τρίπολη ή πιθανόν από τα χωριά κοντά στην Τρίπολη δεν γύρισε ποτέ στην αγαπημένη του Αρκαδία. Πόσο δύσκολο ήταν να κάνετε αυτή την έρευνα και να την αποτυπώσετε σε ένα βιβλίο? Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Το ερέθισμα ήταν οι ιστορίες που άκουγα από μικρό στο σπίτι μου, από τον παππού μου Φώτη Σαραντάκη, ο οποίος συμμετείχε στη στρατιά της Μικράς Ασίας. Μετά, κάνοντας την έρευνα για την έκδοση «Οι Αρκάδες της Αμερικής Ιστορία και Προσφορά», συνάντησα την πρώτη επιστολή, όπως προανέφερα, του Μπόμπου από την Βλαχοκερασιά. Ήταν μονόδρομος πλέον. Συνέχισα αυτή την έρευνα και συγκεντρώθηκαν αυτές οι επιστολές που έχει διατηρηθεί η γλώσσα της εποχής που γράφτηκαν, η οποία δυστυχώς έχει χαθεί στις μέρες μας. Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου έγινε στην Αθήνα και σήμερα, το Αγίου Σπυρίδωνα 12 του μηνός, παρουσιάζεται στο Μαγειροπούλιο Θέατρο της Τρίπολης. Πόσο για σας είναι το συγκινητικό κομμάτι ότι το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας δίνουν το παρόν σήμερα εδώ στο Μαγειροπούλιο Θέατρο? Δεν είναι μόνο για μένα συγκινητικό. Αν αναλογιστούμε το τι τράβηξαν οι προγονείς μας, και θα διαβάσω ένα κομμάτι από το ημερολόγιο που μου έφερε ο παππούς μου, ο οποίος περιγράφει τις τελευταίες μέρες. Κυνηγημένοι εδώ, στην άλλη πόλη, φτάνουμε στη Σμύρνη, περνάμε στη Χίο, ερχόμαστε με το καράβι στο Ναύπλιο, μετά με το τρένο στην Τρίπολη και μετά με ποδαρόδρομο στο χωριό μου Αρβανιτογερασά. Είναι τιμή για μένα που ευτύχησα να κάνω μια τέτοια έκδοση, ένα τέτοιο βιβλίο. Νομίζω ότι το βιβλίο του Πέτρου Σαραντάκη, του κυρίου Πέτρου Σαραντάκη, 100 χρόνια μετά τη μεγαλύτερη εθνική τραγωδία που έχει υποστεί η πατρίδα μας από τα 200 χρόνια που υφίσταται ως ελεύθερο κράτος, μας θυμίζει πάρα πολύ την μεγάλη σημασία των πηγών, των ιστορικών πηγών. Ουσιαστικά ο κύριος Σαραντάκης παίρνει ατόφιες πρωτογενείς πηγές, μας μεταφέρει στην εποχή εκείνη, στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων στρατιωτών, μέσα στα αντίσκηνά τους, στην καθημερινότητά τους, στο πώς βιώνουν το μέτωπο και το πώς βιώνουν την απόσταση από την πατρίδα στην οποία βρίσκονται, και με αυτόν τον τρόπο ο αναγνώστης μπορεί να πάρει ατόφια μία πληροφορία, να μεταφερθεί σαν μία χρονοκάψουλα στο παρελθόν και στα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Μικρασία και να αντιληφθεί το μέγεθος της εθνικής καταστροφής που βίωσε τότε η πατρίδα μας, αλλά και του πατριωτισμού, του άδολου πατριωτισμού που είχαν εκείνα τα νέα παιδιά. Καταρχάς, είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ για να συντονίσω την απόψινη εκδήλωση, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία διότι το βιβλίο γράφτηκε 100 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Είναι μια ιστορική περίοδος η οποία σημάδεψε τον Ελληνισμό και το σημαντικό στο έργο του Σαραντάκη σε αυτό το βιβλίο είναι ότι περιέχει επιστολές στρατιωτών που πολέμησαν. Κάποιοι γύρισαν, κάποιοι δεν γύρισαν. Και μέσα από αυτά δεν βλέπουμε μόνο, μέσα από αυτές τις επιστολές δεν βλέπουμε μόνο τις όψεις της μικρασιατικής εκστρατείας και της μικρασιατικής καταστροφής, αλλά επειδή οι επιστολές απευθύνονται στην Αμερική, σε συγγενείς και φίλους και οικείους της ομογένειας εκεί, βλέπουμε και όψεις της ομογενειακής ζωής. Το βιβλίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι σημαντικό να διατηρούμε την ιστορική μνήμη, πόσο μάλλον τις ιστορικές πηγές, ακριβώς όπως παραδίδονται. Το σημερινό λοιπόν βιβλίο, το τελευταίο από μια σειρά σημαντικών βιβλίων, ένα βιβλίο για το οποίο δεν μπορώ να πω πολλά, διότι πολλοί ειδικότεροι από εμένα θα το αναλύσουν, όμως είναι από το όσο μπόρεσα να διαβάσω, μια συγκινητική αναφορά σε επιστολές
στρατιωτών και αξιωματικών από το μέτωπο το δικαστηριακό, ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να απελευθερώσουν τον δικαστηριακό ελληνισμό, πρωτότυπες επιστολές, οι οποίες για πρώτη φορά δημοσιεύονται, πολλές από τις οποίες έχουν ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση, ειδικά οι επιστολές Πέτρο Κίνων, οι οποίοι ανακοινώνουν σε συγκινείς το χαμό των δικών τους στρατιωτών, ή ακόμα δυσκολότερα στα ΔΙΓΕ, διοικητών μονάδων, οι οποίοι υποχρεώνονται να στείλουν το δυσάρεστο μήνυμα, ένα μήνυμα που τελικά γίνεται δυσάρεστο για όλη τη χώρα, όπως και τον αντιπλήρωτο από το ίσα της Αρκαδίας, πολλές επιστολές γραμμένες από Περοπονήσιους ή από Αρκάδες, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, για το οποίο είμαι βέβαιος ότι όλοι θα συγκινηθείτε καταρχήν διαβάζοντάς το, αλλά θα αποκομίσετε και πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για όλους τους Αρκάδες και Περοπονήσιους, οι οποίοι πολέμωσαν και έδωσαν τη ζωή τους σε έναν πόλεμο που τελικά μετατράπηκε σε καταστροφή για τη χώρα. Το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί βλέπουμε μέσα από τη ματιά του απλού στρατιώτη, του απλού πολίτη, ο οποίος έφυγε από την Ελλάδα και πήγε στη Μικρά Ασία με έναν ιερό, θα έλεγα, σκοπό να απελευθερώσει τον μικρασιατικό ελληνισμό. Παρουσιάζει την καθημερινότητά του εκεί, αλλά και σημαντικά γεγονότα, όπως είναι ο θάνατος κάποιου συμπολεμιστή του ή οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Πολλά έχουμε διαβάσει στην ιστορία για την μικρασιατική εκστρατεία που οδήγησε στην μικρασιατική καταστροφή, αλλά νομίζω ότι το βιβλίο αυτό συμβάλλει σημαντικά στο να δούμε την ιστορία από τη ματιά των απλών ανθρώπων, των στρατιωτών, οι οποίοι πολέμησαν και πάρα πολύ βέβαια δυστυχώς σκοτώθηκαν στη Μικρά Ασία. Οπότε νομίζω, κύριε Σαραντάκη, Πέτρο, το βιβλίο σου συνεισφέρει σημαντικά και στην γνώση από όλους μας. Εμείς, όπως ξέρετε, τα μικρασιατικά σωματεία, αλλά και όλη η Ελλάδα, το 2022, που ήταν επαιτειακό, το αφιερώσαμε εξ ολοκλήρου στα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Τη μεγαλύτερη απώλεια του έθνους μας, της νεότερης ιστορίας. Να μην πούμε και στο βάθος των αιώνων. Διότι χάσαμε ανεπιστρεπτή την Ανατολική Ελλάδα. Την Ανατολική κολόνα του Αιγαίου Πελάγους. Διαπαντός. Και το διαπαντός υπεγράφει με τη συνθήκη της Λοζάνης, με την υπογραφή των συμμάχων μας, τέλος πάντων, που πολύ ωραία μέσα στις επιστολές των στρατιωτών αναφέρεται και η άλλη πλευρά, αυτή των συμμάχων μας, που όπως λέει ο λαός, άμα έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς. Κύριε Σαραντάκη, μας συγκινήσατε. Μας εκπλήξατε ευχάριστα. Έχετε γράψει πάρα πολλά βιβλία. Αυτό όμως εντελώς διαφορετικό. Αυτό περνάει μέσα την ψυχοσύνθεση των στρατιωτών που αφήνοντας στην κυρίως Ελλάδα οικογένειες, γονείς, παιδιά, γυναίκες ήρθαν με έναν ενθουσιασμό και ένα ζήλο στη Μικρά Ασία να ελευθερώσουν σκλάβους αδελφούς. Αυτή είναι τη στιγμή όπου σας γράφω εις το αριστερό μας και παρά τα προφυλακάς συμπλέκεται το 7ο Σύνταγμα Πεζικού, το «Δε πυροβόλων κτυπά αενάως». Πόσο ωραίο είναι αυτό το καθημερινό γλεντάκι με το οποίο έχουμε συνηθίσει. Αυτή τη στιγμή βάλουν αρκετέ πυροβολαρχίε. Ρεοβίδες σιρίζουν ανωθέν μας. Βλέπετε ότι δεν μπορώ να σας τα περιγράψω την πένα. Πόσο όμως θα ήμουν ευτυχής να σας διηγούν την πλήστα επεισόδια και ιδίως στη μεγαλύτερα μάχη του Τουμλού Πουνάρ, εμφρακεμένον. Θα ήθελα από την μεριά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Πέτρο Σαραντάκη που μου δίνει τη δυνατότητα να βρίσκομαι εδώ σήμερα απέναντί σας, μαζί σας, έτσι ώστε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου και παράλληλα να προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τη δράση της Τετάρτης Μεραρχίας Πεζικού κατά τη Μακρασιατική Εκστρατεία. Δράση η οποία αποτυπώθηκε, υλοποιήθηκε μέσα ακριβώς από αυτές τις επιστολές που μπορούμε να διαβάσουμε από τα μάτια και από την ψυχή αυτών που έγραψαν πραγματικά την ιστορία εκείνα τα χρόνια. Κατά την παρουσίαση θα ξεκινήσω με μια σύντομη ιστορική σύνδεση το τι προηγήθηκε πριν τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Θα συνεχίσουμε με τη δράση της Μεραρχίας κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας και στο τέλος θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε λίγο το προφίλ, την προσωπικότητα αυτών των ανθρώπων
τις οπιστολές των οποίων μπορούμε να διαβάσουμε μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο. Η εκστρατεία του 1897, εκτός από μια βαθιά βαρελαβωματιά στην ψυχή του ελληνικού στρατού, ανέδειξε και την αναγκαιότητα αναδιοργάνωσής του και προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων, έτσι ώστε να μπορέσει να αυξήσει τη μαχητική του ικανότητα. Η Τετάρτη Μεραρχία συγκροτήθηκε στις 7 Ιανουαρίου του 1912, 110 χρόνια από σήμερα, αυξάνοντας τον αριθμό των μεραρχιών από 3 σε 4. Από συγκροτήσεώς της, διακρίθηκε σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις που συμμετείχε. Ιδιαίτερη καθοριστική υπήρξε η συμβολή της κατά διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων.